προσορίσατε από το κλειστό γυμναστήριο της 10, όπου θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στους Ινταχούρ και στους Λιμνάνθρωπους για το Θεσσαλονίκη Summer Development League 21-22. Δύο αρκετά δυνατές ομάδες, και οι Ινταχούρ αλλά και οι Λιμνάνθρωποι, όπου στο Winter είχαν κάνει μια εξαιρετική πορεία. Είμαστε έτοιμοι για το Τζάμπολ. Το Τζάμπολ έχουμε για το μάτι των Ινταχούρ τον Αγγέλο και για το μάτι των Λιμνάνθρωπων τον Καλαϊτζίδη. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Και έχουμε τζάμπολ, το οποίο κερδίζει ο Αγγέλος, και έτσι η πρώτη επίθεση του παιχνιδιού είναι για τους Ινταχούρ. Με τον Ευθυμίου, ο οποίος δίνει στον Νεοφώτιστο, ο οποίος θα κάνει μια λάθος πάσα, την οποία θα κλέψει ο Στρατζαλής, θα βγάλει στον εκβιασμό τον Καβί, ο οποίος δεν θα μπορέσει να βγει στη φάση. Μάχο για τα rebound, ο Μάχο το πάρει τελικά ο Φουτζιτζής, ο οποίος θα παίξει και ρόλο playmaker, θα αφήσει να δώσει την μπάλα στον Νεοφώτιστο, ο οποίος όμως δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει, και έτσι έχουμε ακόμα μια επίθεση για τους Λιμνάνθρωπους. Ήδη βλέπουμε ότι και οι δύο ομάδες από τις πρώτες και όλες οι επιθέσεις έχουν κάνει ήδη λάθος, γιατί θέλουν να παίξουν αρκετά γρήγορα. Καβής τώρα δίνει την μπάλα στον Στράτζαλη, ο οποίος σουτάρει για 3, άστοχος, rebound από τον Ποζίνη. Καλαϊτζής θα δώσει την μπάλα στον Ποζίνη, σουτάρει για 3, άστοχος, rebound μακρινό του Νεοφώτιστου, ο οποίος θα τρέξει ακόμη μια φορά στον ενδιασμό. Φουτζιτζής δίνει την μπάλα στον Αγγέλο, που θα δοκιμάσει σου 3 πόντων, άστοχο, μακρινό rebound του Καλαϊτζή. Πρέπει να δώσει την πάσα στον Καβί. Καβί, σε ξέρει. Τι πάσα στον Πετάβρατζη, ο οποίος όμως δεν μπορεί να συγκρατήσει. Και έτσι έχουμε κατοχή για τους Ινταχούρ με τον Κυριακίδη, ο οποίος θα σουτάρει. Το καλά θα είναι, το σουτ θα είναι άστοχο, όμως θα κερδίσει το φάουλ. Και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Κυριακίδης σουτάρει την πρώτη βολή, άστοχη. Κυριακίδης σουτάρει και τη δεύτερη, και αυτή άστοχη. Καβής τώρα θα περάσει εξαιρετικά και ανενόχλητος, και έτσι θα κάνει το 0-2. Πάσα τον Ινταχούρ, δίνει ξανά την ευκαιρία στους Λιμνάνθρωπους για μία ακόμα επίθεση. Καβής σουτάρει για 3, άστοχο. Και πάνω στη μάχη για τα rebound, ο διαιτητής λέει ότι η μπάλα βγήκε εκτός από τα χέρια του Καλαϊτζή. Οπότε έχουμε κατοχή για τους Ινταχούρ. Κυριακίδης να περάσει την μπάλα στον Ευθυμίου. Θα κουμπίσουμε σαν τον Καβή αντικανονικά, και έτσι έχουμε κατοχή για τους Ινταχούρ. Ευθυμίου θα κάνει το shoot, άστοχο, rebound του Στράτζαλη. Ακόμα μια φορά σε ένα ακόμα παιχνίδι οι άνθρωποι θέλουν να επιβάλλουν από νωρίς το ρυθμό τους, ένα γρήγορο ρυθμό. Καλαϊτζής περνάει εξαιρετικά, θα χάσει το καλάθι, rebound του Νεοφώτιστου, ο οποίος τρέχει στον εμφυδιασμό. Θα χάσει για λίγο την μπάλα και έτσι η Ινταχούρ θα πάει στο οργανωμένη επίθεση. Νεοφώτιστος περνάει, θα πάρει τα βήματα, σουτάρει, άστοχο, rebound του Αγγέλοφ. Δεν μπορεί να τελειώσει και εδώ τη φάση. Ξανά Αγγέλοφ δίνει μπάσο Μπουτζιτζή για 3, μέσα!
Ο Βουτζής ανοίγει το σκορ και για τους Ινταχούντ, κάνοντας έτσι το 3-2 μετά από αρκετή ώρα. Στράτζαλης δίνει πάση στην γωνία του Γκαβί. Καλής, περνάει εξαιρετικά και θα τελειώσει πολύ όμορφο, πολύ όμορφα με ένα δεξί lay-up. Ευθυμίου, ένας πολύ όμορφος στάρι και θα ευστοχίσει σε ένα ακόμα καλάθι. Βγαίνει πρώτο πόδο το παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Καβής, πίσω Στράτζαλη, θα στάρει για 3, άστοχο. Ο Αγγέλος θα στάσει να πάρει το rebound, θα διώξει την μπάλα. Και έτσι έχουμε... κατοχή για τους λιμνάνθρωπους. Στην άλλη άκρη του γηπέδου όμως. Και τους λιμανθρώπους με τον Καλαϊτζή, ο οποίος θα δώσει το Στράτζαλη. Σάμινα Σόνης από ό,τι βλέπουμε, Ινταχούντ, έχει πολύ νωρίς το παιχνίδι. Στράτζαλης είναι απέναντι στον Καβί, παλίγο να κλαπεί, έχει πάρει μπάλα. Καβί σταματήσει στο σουτάρι, στη λήξη του χρόνου, άστοχο. Rebound του Αγγέλου Γιούρσον, θα κάνει λάθος πάσο σε ενθουσιασμό. Θα κλαπεί από τον Στράτζαλη. Είναι στον Καλαϊτζή. Καλαϊτζής απέναντι στον Καβί. Και κάνει την μπάλα στο Πετάβρατζη. Στράτζαλης, ανενόχλητος, για 3 μέσα! Πέντε θα το σκορ υπέρ των λιμανθρώπων. Νεοφώτιστος, περνάει εξαιρετικά, θα σκάρει άστοχος, θα πάρει όμως το φάουλ από το Στράτζαλη, το οποίο θα τον στείλει στη γραμμή των Ελευθερών Βολών. Πρώτη βολή άστοχη για τον Νεοφώτιστο. Δεύτερη βολή όμως είναι εύστοχη. Και στη διαφορά θα πάει και πάλι στον ένα πόντο. Καλαϊτζής. Στράτζαλης από τη γωνία, προσπαθεί να μπει μέχρι μέσα, κλείνεται εξαιρετικά. Κοζίνης θα δώσει τον Καβί για 3 μέσα! Ακόμα ένα καλάθι από τον Καβί. Ευθυμίου. Πάρει τα βήματα, θα προσπαθεί να μπει μέχρι μέσα. Άστοχος, rebound του Καβί, ο οποίος θα τρέξει ακόμη μια φορά στον ενθουσιασμό. 2-1-2-2, Καβίς θα περάσει μέχρι μέσα. Θα αστοχίσει, rebound του Ευθυμίου. Ζητήσεις με την μπάλα, δίνει στον Νεοφώτιστο. Φώτιστος, περνάει από την άλλη πλευρά, δίνει εξαιρετικά την μπάλα στο Φουτζιτζή, ο οποίος μια περίσσια τεχνική, κάνει το 8-10. Στράτζαλης, την μπάλα στον Μποζίνη. Ο Μποζίνης βλέπει το post τον Καλαϊτζή, ο οποίος θα δώσει εξαιρετικά την μπάλα στον Καδίκ, ο οποίος θα δεχθεί το φάουλ. Και έχουμε αλλαγές και για τις δύο ομάδες, καθώς για τους λιμνάνθρωπους μπαίνει μέσα ο Πρεβενάς, ο Χοπτερίδης και ο Τσιγαρίδας, ενώ για την ομάδα των Ινταχούντ μπαίνει μέσα ο Δόντσιος. Έχουμε επαναφορά με τον Καβί για τους λιμνάνθρωπους. Πρεβενάς, στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Θα δώσει τον Καβί. Καβί θα περάσει εξαιρετικά την άμυνα. Θα τελειώσει ανενόχλητο στη φάση, κάνοντας το 8-12. Νεοφώτιστος περνάει. Θα χάσει όμως το φαινομενικά εύκολο καλάθι. Τώρα έχω περίσει αυτό το ενθουσιασμό. Αν προσπίσει, θα μπει μέχρι μέσα και θα τελειώσει εξαιρετικά τη φάση. Στην πρώτη του σχεδόν επαφή με την μπάλα. Βουτσιτζής θα δεχτεί το screen. Θα δώσει την μπάλα στον Κυριακίδη. Κυριακίδης θα πάρει τα βήματα, θα στάρει άστοχος.
Θα κερδίσει όμως το φάουλ. Θα κερδίσει το φάουλ από το Χοπτερίδη και έτσι εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Πρώτη βολή για την Κυριακή, διεύστοχη. Δεύτερη βολή και αυτή η εύστοχη. Θα στείλει τη διαφορά στους 4 πόντους. Σχεδόν 4 λεπτά πριν από το τέλος του περίοδου. Τρεβενάς και ένας εκλογών πόντων άστοχο. Ρυπάμε μακρινό του Σουσιτσί, ο οποίος θα βγάλει στον εμφυδιασμό. Εξαιρετικά τον Κυριακήνη είχε να τελειώσει τη φάση. Με ένα δεξί lay-up. Θα κάνει το 12-14. Καλής προσπάθησε να περάσει από το κέντρο. Εμείς όμως προσπάθησε να τον κόψει σχεδόν αντικανονικά. Θα δεχτεί το φάουλο καθής. Και έχουμε αλλαγή για τους συνταχούς, καθώς βγαίνει. Είναι έξω ο Φουτζιτζής. Θα μπει μέσα ο Γαμβράκης. Τρεβενάς τώρα, μπάλα Στράτζαλης. Καθίζει την απέναντι στο Στράτζελ, ο οποίος είναι ανενόχλητος, σουτάρει για 3, άστοχο. Βλέπονται εκεί πέρα στον Ινταχούντα, αλλά τελικά θα πάρει το rebound του Εφημίου. Καμβράκης. Δώσει την μπάλα στον Κυριακίδη, που θα να περάσει μέσα, δεν θα μπορέσει. Τσιγαρίδα θα κλέψει την μπάλα. Τώρα οι Ελληνάνθρωποι στον εφηδιασμό. Όμως ο Χοπτερίδης θα κάνει ένα λάθος. Κάνει βήματα πολύ κοντά στην τελική γραμμή και έτσι η καδοχή θα αλλάξει χέρια και θα πάει πάλι στο Σινταχούντ. Μειοφώτιστος. Αστάρ για 3, άστοχος, rebound του Καδί. Καδί πιέζει, θα γίνει εδώ από τον Κυριακίδη. Βλέπει όμως και μαρκάρει στο τον Χοπερίδη. Στράτζαλης. Πάρει την μπάλα, βλέπει το κόψιμο του Καβί πολύ όμορφα. Θα δώσει την μπάλα στον Τσιγαρίδα, θα σουτάρει για 2, άστοχο. Rebound του Καβί, ο οποίος πήδηξε ψηλότερα από όλους. Άσχησε λίγο μπάλα, αλλά μπόρεσε να την εκδικήσει. Τρεβενάς δίνει στο post για τον Τσιγαρίδα. Θα δεχτεί όμως χαμηλά το φάουλ από τον Μιοφώτιστο. Αναφορά για τον ανθρώπου κάτω τη ρακέτα. Θα δεις. Βέβαια όμορφα μέχρι μέσα θα σουτάρει. Άστοχο. Rebound του Τσιγαρίδα. Ο οποίος θα χάσει όμως τον έλεγχο της μπάλας. Και έτσι έχουμε τον Νεοφώτιστο, ο οποίος βγαίνει σε ενθουσιασμό. Και θα ρηχθεί το φάουλ από το Στράτζαλι. Με επαναφορά για τους συνταχούς με τον Δόντσιο. Ο οποίος θα δώσει το Γαμβράκι. Στάρ για 3, τελείως άστοχο. Και έχουμε rebound από το Χοπτερίδη. Ο οποίος είναι άτερος ενθουσιασμό. Είναι 2-2, να πάρει τα βήματα και θα δεχτεί το φάουλ. Πάνω στην προσπάθεια από το Γαμβράκι. Το οποίο θα του δώσει και το δικαίωμα να σουτάρει 2 ελεύθερες βολές. Πολύ εύστοχη. Τελείωσε αστοχήσει και στη δεύτερη βολή. Θα κάνει το 12-16. 2,5 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Μειοφώτιστος. Προς την μπάλα στον Ευθυμίου, ο οποίος θα πάρει το σκρίν, θα σταματήσει, θα σουτάρει, θα είναι εύστοχο το καλάθι του. Η διαφορά θα πάει και πάλι στους 2 πόντους, δεν μπορούν να ξεφύγουν οι Ελληνάνθρωποι. Όσο ιδανικά θα ήθελαν ακόμη μια φορά σε άμυνα ζώνη στην Ινταχούντ. Αφήνουν το σουτ, Καβής θα τους τιμωρήσει όμως.
στοχώντας ένα τρίποντο. Τώρα μπάλα ο Ευθυμίου, ο οποίος θα πάει αντίθετα από το screen, θα αφήσει να περάσει μέχρι μέσα, αλλά θα πατήσει την τελική γραμμή και έτσι κατοχή θα πάει στους λίμνους ανθρώπους. Καβής τώρα βλέπει στο πόστο Τσιγαρίδα, ο οποίος θα κλειώσει εξαιρετικά τη φάση, θα κάνει το 14-21. Νεοφώτιστος θα αφήνει να πάρει το φάουλ, δεν θα το πάρει όμως. Θα δώσει πάση στον Κυριακίδη, όπου με ένα πόδι θα ευστοχίσει το καλάθι. Θα δώσει εξαιρετική πάση στον Καβή, στον εφηβιασμό. Θα μπορέσει όμως να εκδηλώσει επίθεση. Τσιγαρίδας θα σουτάρει και έχουμε φάουλ. Κυριακίδη πάνω στον Τσιγαρίδα. Έτσι έχουμε δύο βολές για τους μήνους ανθρώπους. Θα στοχίσει στην πρώτη βολή. Τσιγαρίδας θα στοχίσει και στην δεύτερη βολή. Κάνει το σκορ 16-22. Καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Κυριακίδης, ένα πολύ όμορφα μέχρι μέσα να διώσει εξαιρετικά τη φάση με ένα αριστερό lay-up. Καβής, δώσει απέναντι στο Πρεβενά, Στράτζαλης. Μια όμορφα Πρεβενά, σαν ενόχλος στάρει για 3, άστοχο. Rebound θα προλάβει ο Τσιγαρίδας, όμως δεν θα μπορείς να συγκρατήσει. Κυριακίδης θα αφήσει τον εμβριασμό. Θα χάσει όμως την μπάλα από τον Καβή. Το μυθιασμό για τους ανθρώπους, Τσιγαρίδας θα εξοχίσει ο Γαλάκης, θα πάρει και το φάουλ. Θα εκτελέσει μία συμπληρωματική βολή. Τσιγαρίδα. Έχουμε τώρα μια τελευταία επίθεση θεωρητικά για τους Ινταχούντ. Ο Φώτσος παίρνει το σκριν, θα στάρει, άστοχος, rebound από τον Πρεβενά. 5 δευτερόλεπτα που μένουνε. Αλλά έφτασε τον Καβή όμως. Ο Κυριακίδης θα το σταματήσει αντικανονικά, δίνοντας έτσι φάουλ. Τον Καδίλη ακόμα μια φορά στη γραμμή των ελευθερών βολών. Λογικά 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Καδίλη θα ευστοχίσει την πρώτη βολή. Θα ευστοχίσει και στην δεύτερη βολή. 4 δευτερόλεπτα που μένουν για την επίθεση. Νεοφώτιστος, θα σουτάρει από το κέντρο. Άστοχος. Και έτσι έχουμε το τελικό σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. 18-27 υπέρ των λιμανθρώπων. Επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Και επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο αυτού του αγώνα. Ινταχούντ λιμανθρώποι 18-27. Έχουμε επαναφορά για τους λιμανθρώπους με τον Καβή. Καβής. Μπάλα στον Τσιγαρίδα. Τσιγαρίδα στον Πρεβενά, ο οποίος στάρει για 3. Άστοχο, rebound του
Ευθυμίου. Θα δώσει την πάω στο PCG, θα περάσει κάτω από το καλάθι. Άστοχο rebound από τον Ευθυμίου. Αγγέλο θα φτάρει για 2 έκτοχο. Δεύτερη περίοδος ανοίγει με καλάθι τον Ινταχούτ. Τσιγαρίδας, φτάρει για 3, άστοχος, rebound, ένα ακόμα από το Αγγέλοφ. Θέλει να βγάλει συνδεσμό τον Ευθυμίου. Δεί στον Γαμβράκη. Γαμβράκης όμως θα δεχθεί το φαουλ από τον Πρεβενά. Και έτσι Ινταχούτ έχουν επαναφορά από τα πλάγια με τον Αγγέλο. Ο οποίος στο Γαμβράκι, Γαμβράκι θα να παίξει στο post προς την πάση των Ευθυμίου. Ευθυμίου θα πάει αντίθετα από το screen, θα σουτάρει, άστοχο. Ένα εξαιρετικό rebound από τον Αγγέλο. Πάρα στο Γαμβράκι, Γαμβράκι περνάει μέχρι μέσα, σουτάρει, άστοχος. Κάτι προσπάθησε εκεί, rebound από το Fujitsu. Θα χάσει όμως από τον Καδί. Θα πρέπει να βγει ο Χοπτερίδης στον ενθουσιασμό και θα κερδίσει και την μπάλα και την κατοχή. Έτσι έχουμε επαναφορά για τους λιμανθρώπους κάτω από τη ρακέτα. Εξαιρετική πάσα του Χοπτερίδη στο Τσιγαρίδα, ο οποίος κατάφερε να φύγει στην πλάτη της άμυνας και τελείωσε να είναι ενόχλητος στη φάση, τέλνοντας τη διαφορά στους 9 πόντους. Καμπράκης προσπαθεί να περάσει, δεν θα τελειώσει τη φάση, αλλά θα δεχθεί το φάουλ και θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Τελεί και ευστοχή στην πρώτη βολή. Γράφει και ευστοχή και στη δεύτερη βολή. Διαφορά στους 7 πόντους. Στράτζαλης, είναι στη γωνία του Καβί. Καβί, σε επιτιμά τους ίδιων πόντων, το οποίο θα είναι άστοχο. Και έχουμε rebound από τον Δόντσο. Εξαιρετικές κινήσεις από τον Φουτζιτζί, ο οποίος περνάει εξαιρετικά τον αντίπαλό του. Ένα σύντομο τριών πόντων είναι τελείως άστοχο. Και έτσι έχουμε κατοχή για τους δύο ανθρώπους. Έχουμε και αλλαγή, είναι ο Πρεβενάς και πριν ο Καλαϊτζής στη θέση του. Χάζαλτζής του Καβί. Στον Καλαϊτζή, στην πρώτη επαφή με την μπάλα στο δεύτερο δεκάλεπτο, θα ευστοχίσει σε ένα πολύ όμορφο σουτ, δίνοντας την διαφορά στους 9 πόντους. Ευθυμίου, να είναι ωραία, παίρνει τα βήματα και τελειώνει εξαιρετικά τη φάση με ένα δεξί lay-up. Χάζαλτζής θα βγάζει εξαιρετικά στον ενδυασμό του Καβί. Περνάει πάρα πολύ όμορφα, δίνει μπάσο στο Γαμβράκι. Δίνει απέναντι στον Ευθυμίου, Ευθυμίου φουστάρει για 3, άστοχος, rebound του Καλαϊτζή. Καβίζει ακόμη επάνω στον ενθουσιασμό, αλλά ο Φουτζιτζής θα το σταματήσει αντικανονικά. Και έτσι έχουμε αλλαγές για τους Ινταχούτ, καθώς μπαίνει μέσα ο Κυριακίδης και ο Νεοφώτιστος. Έχουμε επαφρά για τους ανθρώπους. Τσιγαρίδας, Ρίσης Τράτζαλης. Τράτζαλης περνάει από το σκρίν εξαιρετικά, θα δοκιμάσει και το σουτ, άστοχο, rebound του Αγγέλο. Κυριακίδης. Κυριακίδης περάσει σε εμφυδιασμό. Θα προσπαθήσει να τελειώσει τη φάση, όμως ο Καλαϊτζής θα το σταματήσει αντικανονικά. Και θα στάρει 2 ελεύθερες βολές. Κυριακή, θα στάσει στην πρώτη βολή.
Και εκεί όμως θα ευστοχήσει η δεύτερη βολή. Κάνει σκορ 25-33. 8 πόντους. Στράτζαλης. Είναι απέναντι στον Καβί, Καβί σε φτάρει το σουτ. Και θα είναι εύστοχο το τρίποντο αυτό. Φέρει ξανά τη διαφορά σε 11 πόντους. Πάνω από τους 10. Γαμπράκης είναι απέναντι στον Νεοφώτιστο, ο οποίος θα δοκιμάσει αυτός των τριών πόντων. Άστοχο rebound. Μακρινό από τον Ευθυμίου. Θα δώσει τον Νεοφώτιστο. Νεοφώτιστο στον Κυριακίδη. Να περάσει μέχρι μέσα, Ευθυμίου την προσποίηση. Σουτ, άστοχο. Rebound μακρινό του Κυριακίδη. Είναι στον Αγγέλεφ, Αγγέλεφ το σουτ, άστοχο. Rebound του Στράτζαλη. Δυσκολεύεται να περάσει διότι τον πιέζει ο Αγγέλο. Κάτσε να την εξαιρετική πάσα στον Τσιγαρίδα. Ο οποίος όμως δεν θα μπορεί στην ίδια φάση και θα κάνει και ένα φάουλ στον Νεοφώτιστο. Κατοχή για τους Ινταχούντ με τον Κυριακίδη να οργανώνει την επίθεση για την ομάδα του. Σαλατζάλης τώρα είναι στη γωνία για το Χοπτερίδη. Αλλά έτσι λέει το Καβί, ο οποίος θα κάνει την προσπίση. Θα αφήνει να μπει μέχρι μέσα, θα τελειώσει εξαιρετικά τη φάση. Θα διευρύνει ακόμα προσωπική διαφορά για την ομάδα του. Γαμβράκης. Ξαναπαίνει την μπάλα, θα σουτάρει για 3, άστοχο, rebound του Καλαϊτζή. Πάμε στον Καβί, Καβί βγαίνει σε ενθουσιασμό. Πολύ ωραίο, πολύ ωραία πάσα στον Χοπτερίδη. Μόνος θα τελειώσει τη φάση και έχουμε αναγκαστικό time out για τους Ινταχούντ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Και επιστρέφουμε μετά από αυτό το αναγκαστικό time out των Ινταχούντ. Στους πλέον οι Λινάφους είχαν επιβάλει το ρυθμό τους. Οι Ινταχούντ δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα γι' αυτό, οπότε τους έκοψαν λίγο το ρυθμό. Μέλλον time out εδώ, ένα άστοχο τρίποδο του Γαμπράκη. Δώσει την ευκαιρία στους Ινταχούντ για ακόμα μια επίθεση. Έχουν την μπάλα με τον Τσιγαρίδα. Ένα εξαιρετικό 1-2 του Χοπτερίδη με τον Καλαϊτζή. Τον τελικό αποδέκτη τον Χοπτερίδη. Όπως ευστοχεί σε ένα εύκολο δεξί lay-up. Με μια ωραία πάση του Κυριακίδη για τον Ευθυμίου δεν θα μπορέσει να περάσει. Και ο Τσιγαρίδας θα βγει ξανά στον ενθουσιασμό. Θα μπει στον Καμπρατζή. Χοπτερίδης, θα δοκιμάσει στους τριών πόντων, άστοχο, rebound του Τσιγαρίδα. Θα το δοκιμάσει και αυτός στους τριών πόντων και αυτό άστοχο, rebound του Πετάβρατζη. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι είναι κουρασμένοι οι Ινταχούντ, δεν κυνηγάνε καν πλέον τα rebound του μπάλα. Τσιγαρίδας όμως μετά από ένα από τα πολλά rebound θα μπορέσει να πετύχει το καλάθι και να κάνει το 25-44. Καμβράκης, θα δοκιμάσει στους τριών πόντων, άστοχο. Πολύ ωραίο rebound του Νεοφώτιστου. Πώς θα δώσει τη γωνία για τον Ευθυμίου. Ευθυμίου, στάρει για 3, άστοχο και αυτό. Rebound του Καλαϊτζή. Πετάβρατζης, κάνει ένα σουτ το οποίο θα μου σαν τελείως άστοχο. Rebound του Καμβράκη. Ευθυμίου θα βγει εξαιρετικά μπροστά τον Αγγέλο. Θα μπορέσει όμως να κλέψει την μπάλα ο Πετάβρατζης, ο οποίος θα δεχτεί το φάουλ από τον Νεοφώτιστο. (Συσχελίδι)
και έχουμε 100.000 ανθρώπους με το τσιγαρίδα. Προσπαθούν να βρουν την μπάλα στον Ποζίνη, δεν θα μπορέσουν όμως και έτσι έχουμε κατοχή για τους συνταχούς με τον Ιφημίου. Κυριακής θα περάσει εξαιρετικά, δεν θα μπορέσει να βγει στη φάση όμως, rebound του Ποζίνη. Προς την μπάλα στον Φοκτωρίδη. Πετάβρατζες. Μπάλα στον Τσιγαρίδα. Τσιγαρίδα θα αφήσει να περάσει. Δίνει την μπάλα στον Κυριακή στο post. Και έχουμε φάουλ. Χαμηλά από τον Εφήμιο. Και έχουμε επαναφορά για τους λιμνανθρώπους. Κάτω από τη ρακέτα με τον Ποζίνη. Όπως θα δει πάρα πολύ όμορφα τον Καλαϊτζή, ο οποίος θα χάσει όμως το καλάθι. Τώρα Κυριακής διέσαι σε ενθουσιασμό και τελειώνει εξαιρετικά τη φάση. Μια δεξί lay-up. Κάτω πολύ ωραία είναι τα χουτ. Θα μπορέσουν να πετύχουν ένα καλάθι. Πετάμβρατζης. Τσιγαρίδας τον αφήνουν μόνο του, θα σπάρει. Είναι άσχο το σουτ, με Καμβράκης πάρα με την μπάλα. Αρχίζει να βγει σε ενδιασμό για την ομάδα του. Καμβράκης θα περάσει και εξαιρετικά. Δεν θα μπορέσει όμως να εξαρτήσει στο δεξί lay-up. Έχουμε τον ενδιασμό τώρα με τον Χοπερίδη. Χοπερίδης παίρνει τα βήματα. Σουτάρει και θα είναι έστοχος. Ένα πολύ δύσκολο καλάθι για τον Χοπερίδη. Τώρα μπάλα με τον Κυριακίδη, ο οποίος θα κάνει μια ωραία spin move. Δεν θα μπορέσει όμως να τελειώσει τη φάση. Ο Ποζίνης θα πάρει το rebound. Θα βγουν ξανά στον διασμό οι άνθρωποι, ο οποίος είναι εδώ να τσακωπεί χάρη στο foul του Αγγέλο. Και έτσι έχουμε επαναφορά για τους ανθρώπους με τον Ποζίνη από τα πλάγια. Ποζίνης, στάρ για 3, σάστοχο, rebound του Αγγέλο. Καθώς μπαίνουμε το τελευταίο λεπτό του πρώτου χρόνου. Σημείο, θα πρέπει να πέσει στο post, γυρνάμε το δεξί χέρι, άστοχο, rebound του Πετάβρατζη. Ο Περίλης τώρα, θα πρέπει να δώσει την πάση στον Ποζίνη, ο οποίος όμως είναι λάθος και έτσι γίνεται σε ενθουσιασμό ο νεοφώτιστος. Έτσι αντίον του με τον Πετάβρατζη, θα δουλεύει εξαιρετικά τη φάση με το δεξί χέρι. Θα μειώσει, κάνει το 29-46. Πάλι σε άμυνα ζώνης είναι τα φουντ. 25 δευτερόλεπτα να απομένουν. Τσιγαρίδας είναι εδώ στην μπάλα στο Καλαϊτζή, δεν θα μπορέσει όμως. Η πάση του Αγγέλο όμως στον ενθουσιασμό για τον Κυριακίδη είναι αρκετά δυνατή και έτσι θα χαθεί αυτή η ευκαιρία να μειώσουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Για τους λιμνανθρώπους με τον Τσιγαρίδα, ο οποίος κλείνεται, θα βρει όμως μόνο του τον Καλαϊτζή. Ο Ταύρατζης είναι μόνος του, προτιμάει την πάσα στον Χοπτερίδη, ο οποίος περνάει εξαιρετικά τον αντίπαλό του, θα σουτάρει άστοχο, rebound του Αγγέλοφ και έχουμε λήξει του πρώτου ημιχρόνου. Σκορ είναι 29-46 υπέρ των λιμνανθρώπων. Επιστρέφουμε για το δεύτερο ημιχρόνο και επανερχόμαστε για την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου ανάμεσα στον αγώνα Ίντα Χουτ Λιμνάνθρωποι. Σκορ είναι 29-46. Και έχουμε κατοχή από τα πλάγια για τους Ίντα Χουτ. Με τον νεοφώτιστο. Θα δείξει τον Ευθυμίου. Ευθυμίου. Από στο Φιτζή, ο οποίος βγήκε από τα screen. Βλέπει πολύ όμως πάσα στον Ευθυμίου, ο οποίος θα χάσει το καλάθι. Θα πάρει όμως το rebound. Θα δοκιμάσει άλλη μία φορά. Θα χάσει όμως το layup. Θα κερδίσει όμως το foul. Από τον Τσιγαρίδα, το οποίο θα τον στείλει και στη γραμμή των ελευθερών βολών.
στα χιλιά των Ευθυμίου. Δεύτερη βολή, εύστοχη όμως. Μειώνουν το σκορ είναι τα χούτς στους 16 πόντους. Μην τρώω κατοχή τους γυμνάνθρωπους. Καλαϊτζίς. Είναι πολύ ωραία το τσιγκαρίδα, ο οποίος ανεχθεί το φάλα από τον Αγγέλο. Θα κερδίσει, θα βάλει και το καλάθι. Έτσι θα βάλεις και μία συμπληρωματική βολή. Τσιγκαρίδα στα σκουφίση. Γαμβράκης. Προσπαθεί να παίξει το πώς. Ανάδει στον Πρεβενά, Αγγέλο. Φαστάρι άστοχος. Θα κερδίσει όμως το φάουλ από τον Καλαϊτζή. Αγγέλο φτώρασε βολές, άστοχη η πρώτη βολή. Άστοχη και η δεύτερη βολή, το σκορ παραμένει προσέχει. Καβής τώρα με την μπάλα. Βενάς. Όσοι απέναντι στους Άτζελ, ο οποίος θα είναι μόνος του, θα δοκιμάσει να μπει μέχρι μέσα. Ακόμη μια φορά ο Πρεβενάς, ο οποίος φτάρει για τρεις, άστοχος. Rebound του Τσιγκαρίδα, θα αφήσει να δοκιμάσει το σύντ και θα τα καταφέρει. Θα πάρει το καλάθι και φάουλ. Και θα εκτελέσει και μία σημειωματική βολή. Όμως θα στοχίσει και αυτή τη φορά στην πολύ. Η διαφορά έχει φτάσει στους 20 πόντους. Νεοφώτιστος, πολλές προσκυνήσεις. Αν δώσει την μπάλα στον Φουτζιτζή, ο οποίος στάρει άστοχος. Rebound του Καλαϊτζή. Θα δώσει την μπάλα σε διαθμό για τον Καβί. Ο Καβί στον Τσιγαρίδα, ο οποίος τελειώσει σαν ενόχλητος φάση. Με το δεξί του χέρι. Για πρώτη φορά θα σύγει τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους. 8 και 15 πριν από το τέλος της περίοδου. Ευθυμίου, ένα σούτ άστοχο και αυτό. Rebound του Τσιγκαρίδα, βλέπουμε αρκετά βιαστικές επιθέσεις. Τον Ιταβούρ. Είναι ευκαιρία όμως στους δυνάμους να ξεφύγουν ακόμα περισσότερο σκορ. Θα το κάνουν με αυτό το σκουτί του Φράνταλη. Νεοφώτιστος τώρα βλέπει το πώς τον Γαβράκη, όπως τελειώσει εξαιρετικά τη φάση. Θα περάσει πολύ όμορφο το προσωπικό αντίπαλο. Θα περάσει κάτω από το καλάθι, θα τελειώσει με το δεξί χέρι. Καβής, δυσκολία τον Πρεβενά. Βλέπει το κόψιμο του Καλαϊτζή, ο οποίος όμως θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας και έτσι έχουν κατοχή οι Ιταφοί. Όμως οπότε έχουμε αλλαγή για τους Ινταχούρ, καθώς θα μπει μέσα ο Βρόντσιος και θα μπει ο Αγγέλο. Νεοφώτιστος. Πάθει ακόμη μια φορά να περάσει την μπάλα στο πώς. Για τον Γαβράκη, ο οποίος όμως δεν θα συγκρατήσει την μπάλα και έτσι υπάρχει κατοχή για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Σάτσελ τώρα με την μπάλα, δίνει στο Καδί, Καδί στο στάρι για τρεις. Έστοχος ο Καδίς. Δηλαδή είναι ακόμη περισσότερη διαφορά, θα πάει στο 32-57. Και ο Νίκης ξεφύγει το σκορ,
Σκούτα, αν θέλουν να γυρίσει αυτό το παιχνίδι, θα πρέπει να καταβάλλονται πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες. Έτσι προσπάθησε να στείλει την μπάλα στο Στράτζαλ σε ενθουσιασμό. Εδώ πέρα θα κλαπεί όμως και ο Στράτζαλ θα βγει ανενόχλητος. Θα χάσει το lay-up. Ξαναβάλλει όμως την μπάλα μετά. Φώτιστος ψάχνει πάλι την μπάλα στο post και θα τη δώσει όμως Ευθυμίου και στο Γαβράκι που σωστάρει για 3 άστοχος στον έχω την πάρω καλά η Τζις πάμε η Βόντσου και στο Ευθυμίου και αυτό άστοχο πω μια ευκαιρία για τους Ινταχούν Γαβράκι θα πάρει το φάουλ από τον Πρεβενά. Έδωσε μεταξύ των παιχνών για το φάουλ, τίποτα όμως ιδιαίτερο. Είναι και σε εδώ διαφωνίες για το που έχει δοθεί το φάουλ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστρέφουμε με τους Ινταχούν. Να έχουμε την κατοχή. Με τον Δόντσο που είναι στον Νεοφώτσο. Νεοφώτσος και πάλι στο Γαμβράκι. Νεοφώτσος στάρ για 3 άστοχος. Rebound από κανέναν και έχουμε κατοχή για τους λιμανθρώπους. Στράτζαλ τώρα με την μπάλα, δίνει απέναντι στο καδί, ο οποίος είναι μόνος, φτάρει για 3, άστοχος, rebound του είναι ο φώτης του. Το οποίος θέλει να τρέψει τον εφηδιασμό, θα χάσει λίγο τέλος από της μπάλας, θα ξανακερδίσει, μαρκάρεται στενά από τον Πρεβενά, δίνει απέναντι στο Φουτζιτζί, Φουτζιτζίς, θα δει τον Ευθυμίου, αγγέλνει εξαιρετικά την μπάλα εκεί πέρα. Στόχο Πτερίδης και βγαίνει στον εφηδιασμό τώρα, η Λιμνάνθου του Πρεβενά, φτάρει για 3, εύστοχος. 32-62 διαφορά στους 30 πόντους. 5 και 20 πριν από το τέλος. Πάλι λάθος που έχει το Ευθυμίου, ο οποίος θα κλαβεί από τον Καβρί. Καβρίς γίνεται στο εμφυλιασμό. Θα θέλει να τελειώσει τη φάση, δεν μπορεί. Ο Πτερίδης στο rebound, θα τελειώσει αυτός όμως τη φάση. Και έχουμε time out για την ομάδα των Ινταχούν. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστρέψαμε για το δεύτερο μισό της τρίτης περίοδου μετά από το time out το οποίο αναγκαστικά πήραν οι Ινταχούν για να σταματήσουμε λίγο το ρυθμό των ίδιων ανθρώπων. Νεοφώτιστος δίνει την μπάλα στο Γαμβράκι. Αλλάξει περνάει εξαιρετικά, δίνει την μπάλα πολύ ωραία στο Φουτζιτζί. Στον Νεοφώτιστο, ο οποίος θα σουτάρει για 3, εύστοχος. Μετά από πολλή ώρα οι Ινταχούν προσπάθησαν και κατάφεραν να πετύχουν μια οργανωμένη επίθεση μειώνοντας κάπως τη διαφορά. Πρεβενάς στη γωνία, σουτάρει για 3, άστοχος. Rebound του Νεοφώτιστο, ο οποίος θα πάει σε οργανωμένη επίθεση για την ομάδα του και χρειάζεται να βιάζονται κάπως οι Ινταχούν. Όσο μπορεί να σκεφτεί την μπάλα, Νεοφώτιστος. Νεοφώτιστος δίνει στο Γαμβράκι που σουτάρει για 3 με ταμπλό άστοχο. Rebound του Καβί. Καβί κάνει το step back για να δώσει την μπάλα στο Χοπτερίδη. Τελικά η μπάλα έχει βγει από τα χέρια του Χοπτερίδη, οπότε έχουν επαναφορά οι Ινταχούν. Δίνει όμορφα την μπάλα στον Τόντσι, ο οποίος θα να παίξει το post. Θα να περάσει, δεν θα μπορέσει. Rebound του Κοπτερίδη, ο οποίος θα δει στον ενθουσιασμό. Δίνει την μπάλα εξαιρετική πάσα στον Καβί, ο οποίος στον ενθουσιασμό θα τελειώσει με το αριστερό lay-up.
Θέλει και βάλει διαφορά πάνω από τους 30 πόντους. Λαμβράκης τώρα. Ναι, πολύ ωραία δίνει πάρα στον Νεοφώτης, το οποίο είναι μόνος του. Στάρ για 3, άστοχος. Rebound, του Πρεβενά. Τον πρώτο Στράτζελ, ο οποίος βγαίνει κάτι εξαιρετικά την μπάλα στον Ποζίνη. Στον εμβιδιασμό. Και διαφορά στους 33 πόντους. 3 λεπτά πριν από το τέλος του 3ου δεκαλέπτου. Λαμβράκης. Την πάω στον Ευθυμίου. Ευθυμίου θα πάρει τα βήματα, θα τελειώσει πόλεμο αυτή τη φάση. Μια δεξί lay-up. Καθείς. Δίνει την μπάλα στον Πρεβενά, ο οποίος στάρει για 3. Άστοχο rebound του Ευθυμίου. Δώσει τον Καμβράκη. Καμβράκη, δίνει μπάλα στο Φουτσιτζή. Έχει πάει στον Καμβράκη που σουτάρει για 3. Εύστοχο. Μειώνουν κάπως την διαφορά. Είναι τα πούτσε φάρα τα τελευταία λεπτά. Πρεβενάς. Πρεβενάς θα μαζίσει σουτάρει για 3. Άστοχο. Λιμπάω του Καμβράκη. Στην μπαλά από το σούτ του Πρεβενά, το οποίο πήγε airball ήρθε στα χέρια του. Ευγενίου, στρώ και αυτή για 3. Ευθυμίου, συγγνώμη, αστόχος. Rebound του Καβί. Πρεβενάς. Την μπάλα στον Καβί. Που είναι μόνος του στάρ για 3 και είναι εύστοχος. Κάνει το 40-71 πλέον διαφορά έχει στην πίτη. Δύσκολα είναι τα πούς να μπορέσουν να ανακάψουν κάπως από όλη αυτή τη διαφορά. Το κακό παιχνίδι που κάνει ο Καδής. Καδής θα σταματήσει αντικανονικά. Ο Φώτης θα σταματήσει αντικανονικά τον Καδή. Έχουμε αλλαγή ευθεία στους γυναντρόπους, έξω Πρεβενάς. Μέσα ο Πεχάβρατζης. Και έχουμε επαναφορά δύο γυναντρόπους. Περίδης τώρα με την μπάλα. Ο Περίδης με την μπάλα στον Καβί. Και θα κλειστεί πολύ όμορφα από το Φουτσιτζή. Θα περάσει όμως εξαιρετικά. Δεν θα μπορέσει να τελειώσει την μπάλα και έτσι κατοχή για τους Ινταχούν. Καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Καμβράκης στο στάρι για 3. Άστοχος. Πάσε τώρα για τον Κούρμπα Βαγγέλο που δεν μπόρεσε. Πήρε το rebound. Θα δώσει την μπάλα στον Νεοφώτιστο. Την μπάλα παραλίγο να κλαπεί από τον Καβί. Και έτσι έχουμε κατοχή για τους γηπεδούχους. Αγγέλοφ. Δίνει πάρα στον Καβράκη. Καβράκης περνάει πολύ όμορφα. Καλλιώσει σχετικά με το δεξί χέρι. Περίδης, αφού να περάσει μέχρι μέσα. Θα δεχτεί όμως το φάουλ. Έτσι έχουν κατοχή οι λιμνάνθρωποι κάτω από τη ρακέτα. Στρατζαλής είναι ελεύθερος, σουτάρει για 3, εύστοχος. Κάνει το 42-74. Ο Μίτερ δεν θέλω όλα τα δρόγια του, είναι τα πουτ. Ευθυμίου. Σας είναι να δει το κόσμο του Φιτζή, Γαμβράκη σουτάρει για 3, άστοχο. Rebound και Ευθυμίου. Του σουτάρει πάλι άστοχος. Και τελικό rebound από τον Μποζίνη. Θα δώσει την τελευταία επίθεση στους λιμνανθρώπους. Πετάβραζης. Ένα δεξί λέει απάστοχο, rebound ο ίδιος. Θα βγει στον τρίποντο. Χοπτερίδη σου στάρει για 3 στη λήξη του χρόνου, άστοχος. Και έτσι τελικό σκορ 3 δεκαλέπτου 42-74. Επιστρέφουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο αυτού του συναρπαστικού αγώνα.
και επιστρέφουμε και δέρμα και τελευταία περίοδο του αγώνα. Έχουν επαναφορά ήλιγκ άνθρωποι από το κέντρο του κηπέδου με το ποζίνι. Λαϊτζής, περνάει πολύ όμορφα, σουτάρει άστοχος, ο rebound του είναι ο φώτης του. Είναι ο φώτης του. Δώσει μπάω στον Αμβράκη, θα σουτάρει άστοχος. Μάχης για το rebound, rebound όμως ο ίδιος, ξανασουτάρει και θα ευστοχίσει από την φορά. Τώρα θέλει την διαφορά στους 30 πόντους. Μια λάθος πάσα όμως του Φοκερίδη στον Ποζίνη. Θα δώσει την ευκαιρία στους συνταχούς να μειώσουν λίγο ακόμα τη διαφορά. Φουτσιτζής. Είναι πάρα στον Νεοχότσο. Νεοχότσο δεν έχει εξαιρετικά. Θα το σταματήσει όμως αντικανονικά ο Καλαϊτζής. Και ο Νεοφώτης έχει το δικαίωμα να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Πρώτη βολή άστοχη για τον Νεοφώτης. Δεύτερη βολή εύστοχη. Για πρώτη φορά μετά από αρκετή ώρα η διαφορά θα πέσει κάτω από 30 πόντους. Ο Φτερίδης της απέναντι πάρα στον Ποζίνη. Ξανά έχω Φτερίδης ο οποίος είναι μόνος του. Θα προτιμήσει όμως εξαιρετικά την μάλα τον Τσιγαρίδα. Θα φύγει για λίγο η μπάλα. Τελικώς ο Φτερίδης είναι ο Καλαϊτζής, ο οποίος θα εστοχίσει σε ένα δίποντο. Γαμβράκης, θα ρίγει για τρεις, άστοχο. Rebound του Τσιγαρίδα. Καλαϊτζής. Δώσε εξαιρετικά την πάρα στο Τσιγαρίδα, ο οποίος σταματήσει στο στάρι. Θα είναι έστοχος και αυτή τη φορά ο Τσιγαρίδας. Θα δώσει τη λύση στην ομάδα του. Θα κάνει το σκορ 45-78. Περνάει όλους τους παίχτες. Ξαναπάρει την μπάλα από την Ευθυμίου. Θα στάρει. Άστοχος, rebound του Τσιγαρίδα, ο οποίος θα στήσει στον εμφυδιασμό. Το Φετερίδη θα χάσει το καλάθι. Ο Πετάβρατζης και έτσι έχουμε κατοχή για τους συνταχούς. Επίσης έχουμε και αλλαγή. Αυτός βγαίνει έξω ο Αγγέλοφ και μπαίνει ο Δόντσιος. Γαμβράκης με την μπάλα. Παίρνει το screen, παίρνει και τα βήματα. Στάρει άστοχος, rebound του Τσιγαρίδα. Ο οποίος θέλει να φύγει στον ενθουσιασμό, αλλά ο Γαμβράκης θα το σταματήσει αντικανονικά. Έτσι έχουν κατοχή για τους γυμνανθρώπους. Τσιγαρίδας από τη γωνία για τρεις, άστοχος, rebound του Καλαϊτζίδη. Ξανά Τσιγαρίδας. Λυπά στον Ποζίνη. Πετάβρατζη, σαστάρι, άστοχος, rebound του Νεοφώτης του, ο οποίος όμως θα δεχτεί το φάουλ από τον Ποζίνη. Γαμβράκης τώρα. Την πάσα στον Νεοφώτης. Ο Νεοφώτης περνάει εξαιρετικά. Δεν μπορεί όμως να τελειώσει τη φάση. Rebound του Πετάβρατζη. 7 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Του σκορ είναι 45-78. Ο Φτερίδης. Ξαναπάρει την μπάλα. Περάσει μέχρι μέσα.
για λίγο έλεγχος. Τσιγαρίδα στο σούτ, άστοχος, rebound, πετάβρατζι. Πετάβρατζι είναι την πάρα στον καλά. Τζι ο οποίος δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση, rebound του Δόντσι. Και ο πετάβρατζι σε ένα ακόμα φάουλ πάνω στον νεοφώτιστο. Θα τους κόψει την επίθεση και έτσι έχουμε αλλαγή για τους λιμανθρώπους, καθώς θα βγει ο πετάβρατζι και θα μπαίνει σαν ο Πρεβενάς. Και έχουμε κατοχή για τους Ινταχούντ. Με τον νεοφώτιστο. Νεοφώτιστο σταματήσει, σωστάρει για 3, σε εύστοχο το τρίποντο. 48-78. Πάλι για φορά στους 30 πόντους. Καλά ετσίς. Θα να δώσει την μπάλα στο post. Θα κοπεί όμως το γαμπράκι. Ο νεοφώτιστος τώρα θα βγει στον ενθουσιασμό. Νεοφώτιστος θα δώσει πάρα στον Ευθυμίου. Ευθυμίου με ωραίες κινήσεις. Δεν θα μπορέσει όμως να τελειώσει τη φάση. Rebound του Καλαϊτζή. Ο οποίος θα βγάλει μπροστά μόνο του τον Τσιγαρίδα, ο οποίος θα τελειώσει πολύ όμορφα τη φάση με το αριστερό layup. Θα πάρει και το foul. Και θα εκτελέσει μία συμπληρωματική βολή. Η οποία και αυτή θα είναι άστοχη, πολλές άστοχες βολές από τον Τσιγαρίδα σήμερα. Νεοφώτιστος, στη γωνία, φτάρει για 3, άστοχος, μάχονται για το rebound και τελικά η μπάλα για τους Ινταχούντ. Καμβράκης, φτάρει και αυτός για 3, άστοχος, rebound του Καλαϊτζή. Τσιγαρίδα τώρα για ακόμα μια φορά που θα να βγει στον εφηδιασμό. Είναι όμορφα την πάση στον Μποζίνη, ο Μποζίνης θα χάσει το καλάθι. Πάμε και πάλι από τον Τσιγαρίδα. Ακόμα ένα σουτ. Άστοχο και άλλο. Ακόμα ένα rebound για τον Κοπερίδη. Στάρκι για 3. Άστοχος. Και άλλο rebound για τους ανθρώπους. Αλλά και ένα ακόμα χαμένο καλάθι. Είναι το κεντρικό διάδρομο, θα τελειώσει το δεξί χέρι, δεν θα μπορείς όμως να σκοράρει. Και το Πρεβενάς φύγει στον εμφυδιασμό, θα δώσει πάνω στον Πτερίδη. Ο Πτερίδης περνάει εξαιρετικά στον αντίπαλο και θα τελειώσει την φάση κάνοντας το σκορ 48-82. Θα δεχθεί το φάουλ από τον Πτερίδη. Έχουμε και αλλαγές για τους ανθρώπους, καθώς μπαίνει σαν μέτη, μπαίνει ο Στρατζάλης και ο Καδής. Και έχουμε επαναφορά για τους Ινταχούντ από τα πλάγια του γηπέδου, το Γαμβράκι. Ευθυμίου, περάει πολύ ωραία την μπάλα, θα στοχίσει στο τρίποντο, rebound του Καδή που θα στείλει στον εφηδιασμό πανέμορφα το Στρατζάλη. Ο οποίος θα στοχίσει σε ακόμα ένα καλάθι. Ευθυμίου τώρα βλέπει εξαιρετικά το Γαμβράκι, ο οποίος ήταν μόνο στο post. Και έτσι ενταχούν το φτάχνουν στους 50 πόντους, 4 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Ο Ζήνης, φτάρει για 3, άστοχο, rebound του Γαμβράκι. Θα προσπαθεί να τρέξει το γήπεδο. Θα πάρει και τα βήματα, θα στάρει άστοχο. Λιβάουν του Τσιγαρίδα. Πρεβενάς, στάρει για 3, άστοχος. Λιβάουν του Ευθυμίου. Ευθυμίου, θέλει να βγάλει συνδεσμό του Γαμβράκη. Γαμβράκης περνάει εξαιρετικά, δεν θα μπορούσε να φύγει στη φάση. Και η μπάλα θα βγει εκτός από τα χέρια του Καβί. Και έχουμε αλλαγή για τους Ινταχούντ. Μέσα ο Αγγέλοφ και έξω ο Γκόντσιος.
Πανεπιστημίου. Μπάλα στάρει, άστοχος. Πανινό rebound του Ζιτζή, ο οποίος στάρει. Rebound του Πρεβενά. Θα κάνει λάθος πάσα. Αντιπλέψει ο Φουτζιτζής. Και έχει ακόμη μια ευκαιρία οι Ινταχούτ για να σκοράρουν. Πανεπιστημίου, θα αφήνει να δει την μπάλα στο φως. Τσιγαρίδας όμως, θα τη διώξει. Και out. Μάθος των δύο πόντων, το οποίο θα είναι άστοχο. Rebound του Αγγέλο, ο οποίος θα μπορέσει να τελειώσει τη φάση. Έτσι θα κάνει το σκορ 52-84. Σάντζα, λυζίνει την μπάλα στον Καδί. Καδί στο στάρι για 3 και θα είναι εύστοχο το σούτ αυτό. Γυρνάζει το τάμπλε στους 87 πόντους. 2,5 λεπτά πριν από το τέλος. Καμπράκης. Άντε να δώσει το σουτ. Το οποίο όμως είναι άστοχο. Τσιγαρίδας. Βλέπει μόνο τον Πρεβενά, ο οποίος σουτάρει και αυτός ένα σουτ των πόντων. Το θα είναι άστοχο. Λοιπόν, τον Ιωφότσι. Ιωφότσι βλέπει σχετικά τον Ιφημίου, ο οποίος παίζει πολύ ωραία με το σώμα, θα χάσει όμως τα λάθη. Έχω με το Στράτζαλι, ο οποίος θέλει να βγει στον εμφυδιασμό. Είναι ωραία την μπάλα στον Καβί. Πολύ δυνατή είναι όμως και έτσι θα πάνε στη δεύτερη επίθεση. Τσιγαρίδας, εξαιρετική πάσα στον Πρεβενά, ο οποίος θα τελειώσει πολύ εύκολα τη φάση. Νιοφώτιστος. Δίνει την πάσα στον Ευθυμίου, Ευθυμίου. Θα κάνει το lay-up, άστοχο. Τσιγαρίδας στο Καβί. Καβίς, ωραίο. Πάσα κάτω από τα πόδια για τον Πρεβενά, ο οποίος ήταν για 3 άστοχο. Rebound του Αγγέλοφ. Ο Φώτσος πήγε να παίξει και το 1-2 με τον Ευθυμίου. Η μπάλα μου θα κοπεί. Αγγέλοφ, πολύ δυνατά, θα πάρει τα βήματα. Εγώ θα καρφώσει και θα πετύχει και γαλάφια την ομάδα του. Σάζελ που αφήνει να βγει στον εμφυδιασμό, θα κοπεί όμως αντικανονικά από τον Νεοφώτς. Πρεβενά τώρα με την μπάλα, μπει στη Στράτζαλη. Αλλάζουν πολύ όμορφα την μπάλα εδώ πέρα οι παίχτες των ανθρώπων. Στράτζαλη θα δοκιμάσει το σουτ. Θα κοπεί όμως αντικανονικά από το Φουτζιτζή. Έτσι έχουμε 2 βολές για το Στράτελ. Έτσι έχουμε βγει ήδη στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Πρώτη βολή είναι άστοχη. Δεύτερη βολή και αυτή άστοχη. Το Φώτσος είναι μια πολύ ωραία πάσα στον Γαμπράκη, ο οποίος δεν θα μπορεί να λειτουργήσει στον εφηδιασμό. Ευθυμίου, μια ωραία κίνηση, άστοχο. Rebound του Αγγελό που πήγε ψηλότερα από όλους. Που συζητήσει τώρα, με αντίβαλο τον Καδί. Δεν θα μπορείς να μπει μέχρι μέσα. Αγγέλο, θα στάρει ένα τρίπο το εύστοχο. Μία επίθεση για τους Έλληνες ανθρώπους, οι οποίοι θα την πάρουν κιόλας. Και έτσι έχουμε το τελικό σκορ 56-89 υπέρ των Έλληνων ανθρώπων. Καλό βράδυ σε όλους.